από το κλίμα που επικρατεί στην εκπαίδευση του Ρεθύμνου, στην πρωτοβάθμια, στα νηπιακογεία και στα δημοτικά, πάμε να δούμε λίγο τι επικρατεί στη Σιτία, στις τάξεις των εμπόρων. Πολλά τα σενάρια και εκεί, αναφορικά με το πότε θα ανοίξουν αυτές οι επιχειρήσεις. Η κυρία Μαρία Νικητάκη, πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Σιτίας. Κυρία Νικητάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε. Και καλό μήνα. Βέβαια, καλό μήνα, καλό μήνα. Μπήκαμε σε κλίμα χειμώνα, δεν ξέρω, συμφωνείτε? Ναι, γεγονός που είναι αυτό. Είναι ο Δεκέμβρης είναι ο μήνας εορταστικός, της ευδοξίας για όλους μας. Ελπίζουμε ό,τι καλύτερο. Το θέμα να υπάρξει και μία επανεκκίνηση στον εμπορικό κλάδο και μία αναθέρμανση της αγοράς. Πρέπει να ανοίξουν οι εμπορικές επιχειρήσεις και αν ναι, πότε και κάτω από ποιες προϋποθέσεις? Κοιτάξτε να δείτε, αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο δεν μπορούμε να το αμφισβητήσουμε ότι δεν θέλουμε να ανοίξουμε. Πάνω απ' όλα όμως προέχει η δημόσια υγεία. Περιμένουμε καρτερικά τις εισηγήσεις των λοιμοξιολόγων και από εκεί και έπειτα ό,τι αποφασίσει η πολιτεία, εμείς θα προχωρήσουμε. Σας κάνω αυτό το ερώτημα, διότι υπάρχει και ο αντίλογος από πολλούς συναδέλφους σας ότι από τη στιγμή που δεν υπάρχει μεγάλη διασπορά εντός των επιχειρήσεών σας, κρουσμάτων κορονοϊού, για ποιο λόγο κλείσαμε? Αυτό τονίζουν πολλοί συναδέλφοι. Η αλήθεια είναι ότι αυτό είναι γεγονός και ιδίως στο νομό Λασιθίου είναι ένας λευκός νομός από όσον αφορά τα κρούσματα. Είναι άδικο από τη μία να είναι κλειστά τα καταστήματά μας, γιατί όπως καταλαβαίνετε το τίμημα είναι βαρύ, αλλά από εκεί και έπειτα όμως, από τη στιγμή που υπάρχει μια κοινή πολιτική όσον αφορά την πανδημία, θεωρώ ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι και η πολιτεία δεν μπορεί να δρά μεμονωμένα. Καλό ήταν βέβαια από τώρα και στο εξής, και αν και εφόσον, όπως λένε κάποιοι λοιμοξιολόγοι, να ανοίξουν στις 21, από τις 21 και μετά, το οποίο αυτό είναι δώρον άδωρο να ανοίξουμε. Δεν προλαβαίνεις να κάνεις τίποτα έτσι. Καλό είναι λοιπόν να ενσκύψουν στο αίτημα αυτό των συναδέλφων και να δούνε ποιοι είναι οι νομοί οι οποίοι είναι υγιείς σε εισαγωγικά και είναι λευκοί, να τους δώσει το πράσινο φως το να μπορούν να λειτουργήσουν. Μάλιστα, αυτή τη στιγμή... Αυτό είναι λογικό. Θεωρώ ότι είναι πολύ λογικό αυτό. Λογικό το αίτημα. Κυρία Νικητάκη, υπάρχουν επιχειρήσεις, εμπορικές επιχειρήσεις στην περιοχή σας που πιθανότατα να μην ανοίξουν ακόμα και αν δοθεί το πράσινο φως από την κυβέρνηση? Δηλαδή σηκώνουν τα χέρια ψηλά και λένε δεν μπορώ να τα αποκριθώ? Όχι, όχι, όχι. Δεν υπάρχει περίπτωση τέτοια. Όλοι οι συναδέλφοι όσον αφορά το λιανικό εμπόριο αδειμονούν στο πότε θα δοθεί το πράσινο φως να ανοίξουν. Η ψυχολογία μας δεν είναι η καλύτερη, ειδικά σε αυτή τη δεύτερη πανδημία, γιατί όπως ξέρετε το φορτίο το υλικό είναι μεγάλο και βαρύ, και όχι μόνο, και τα έξοδα, οι ανάγκες, γιατί έχουμε ένα υγειονομικό πόλεμο που αφορά την υγεία τη δημόσια, αλλά έχουμε και ένα οικονομικό πόλεμο. Είναι επιβαρύνσεις του υγειονομικού πολέμου, το βλέπουμε και στην οικονομία. Σαφέστατα λοιπόν, αν μας δοθεί το πράσινο φως, ναι, όλες οι επιχειρήσεις θα ανοίξουν. Και βέβαια θέλω να σας πω ότι εδώ πέρα ξεκινάμε σιγά σιγά να μπούμε στο κλίμα των Άγιων ημερών που έρχονται, να δώσουμε μια νότα αισιοδοξία και να αλλάξουμε και την ψυχολογία και τη δικιά μας, αλλά και των συνανθρώπων μας, των πολιτών μας. Κυρία Νικητάκη, βέβαια, να σας ευχαριστήσω πολύ και να μην ξεχνάμε ότι η Σιτία έχει ζωή και το χειμώνα. Δεν είναι μόνο τουριστική περιοχή με κόσμο το καλοκαίρι. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Έχουμε ζωή και το χειμώνα. Είναι μια πόλη πολύ όμορφη, πολύ φιλόξενη. Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Και εύχομαι καλά Χριστούγεννα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά.